Το θέμα μας είναι τα σχολικά γεύματα, όπως είπε πριν από λίγο και ο κύριος Πρόεδρος, μια καινούργια αρμοδιότητα σε ένα καινούργιο Υπουργείο που ασκεί όμως μια τόσο παλιά πολιτική, αντιλαϊκή στο περιεχόμενο, όπως θα δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με την πραγματικότητα, την περσινή χρονιά, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε εμείς, σχολικά γεύματα διατέθηκε περίπου στο 35% των μαθητών των δημοτικών σχολείων της χώρας. Εξαιρέθηκαν όλα τα νηπιαγωγεία, όλα τα γυμνάσια και όλα τα λύκεια. Είναι γνωστό αυτό. Είναι, ο αριθμός των μαθητών, ο απόλυτος, είναι γύρω στις 217.000, ένα σύνολο περίπου 600.000 μαθητών. Για αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, κυρία Υπουργέ, έχουν γίνει από τη μεριά του ΚΚΕ επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Αποτελεί βεβαίως ταυτόχρονα το ίδιο και ένα πάγιο αίτημα διεκδίκησης των συλλόγων γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Ποιο είναι αυτό το αίτημα? Η καθολική, επαναλαμβάνω, η καθολική κάλυψη των μαθητών με σχολικά γεύματα. Έχει κατατεθεί και σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο της Παιδείας και στο Υπουργείο Εργασίας, που ήταν και τα αρμόδια μέχρι πέρυσι, από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονιών Μαθητών Ελλάδας. Γιατί το επαναφέρουμε λοιπόν το ζήτημα? Μα γιατί, κυρία Υπουργέ, η ίδια η ζωή το επαναφέρει. Είναι, βλέπετε, αυτή η ακρίβεια που έχει φτάσει στο Θεό, στα είδη πρώτης ανάγκης και κατανάλωσης, μαζί βέβαια και σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τα μεροκάματα. Αυτές οι απίστευτες τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα ενίκια που οδηγούν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες στην απόγνωση, οι οποίες φτάνουν, αναγκάζονται μάλλον, να περικόψουν δαπάνες ακόμα και για τις βασικές ανάγκες της διαβίωσής τους. Μεταξύ αυτών των αναγκών βρίσκονται και οι δαπάνες για τη σύντηση των παιδιών. Το επαναφέρουμε όμως, βεβαίως για αυτόν τον λόγο, αλλά και για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο. Αφού για κάθε άνθρωπο που σκέφτεται λογικά, η σωστή και η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υγιή, για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, ώστε να αποκτήσουν από μικρά σωστές διατροφικές συνήθειες και να προληφθούν έτσι και ασθένειες, έχουμε και γιατρούς εδώ μέσα, να προαχθεί η υγεία τους. Άρα, είναι για μας, για το κόμμα μας, είναι επιβεβλημένη η εκπόνηση και εκτιμώ και για το σύνολο του λαού, είναι επιβεβλημένη η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού διατροφικού προγράμματος για όλους τους μαθητές, με την ευθύνη όμως του κράτους και χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών. Θα μιλήσουμε και θα πω στη δευτερολογία μου περισσότερα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, και το κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα για όλους τους μαθητές των δημοτικών καταρχάς σχολείων, επεκτείνοντάς το φυσικά και στην προσχολική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τι μέτρα θα πάρετε ώστε αυτό το πρόγραμμα να υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους σε κατάλληλες κτηριακές υποδομές και με το αναγκαίο βεβαίως μόνιμο βοηθητικό προσωπικό? Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Δελή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά το θέμα των σχολικών γευμάτων, κύριε Δελή, και στο παρελθόν μας απασχόλησε από την πλευρά πλέον του Υπουργείου Παιδείας, καθώς πράγμα του Υπουργείου Παιδείας συμπράττει μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, τώρα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έτσι ώστε να μπορούν πράγματι σε πάρα πολλές περιπτώσεις περισσότερες μονάδες κατά τα χρόνια να ενταχθούν. Θα κάνω και μια σύγκριση με την έναρξη του προγράμματος, γιατί νομίζω είναι θετικό να πούμε το πόση έτσι η πρόοδος έχει καταγραφεί σε αυτό, χωρίς να είμαστε προφανώς στο απόλυτο, που πράγματι θα ήταν να καλυφθεί όλη η πρωτοβάθμια. Θυμίζω ότι τα νηπιαγωγεία δεν εντάσσονται σε αυτό, είναι μόνο τα δημοτικά, γι' αυτό και δεν έχουμε και την εφαρμογή στη δευτεροβάθμια. Είναι λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, ειδικά σε μια περίοδο που και η ελληνική οικογένεια, μετά από πολιετής κρίσης, έχει ουσιαστικά χρειαστεί και χρειάζεται όλη αυτή την κάλυψη των γευμάτων, για να μπορέσει το παιδί όχι μόνο μια ζωτική σημασία έτσι ανάγκη, αλλά κυρίως και ένα κομμάτι διατροφικής, υψηλής διατροφικής αξίας να καλυφθεί. Να λέμε ότι ακόμα διενεργείται και διενεργείται ακριβώς με αυξανόμενους στόχους, θα έλεγα, το πρόγραμμα. Επιδίνουμε λοιπόν στην αξία του προγράμματος των σχολικών γευμάτων. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα, γιατί μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος και πρέπει να ξέρει και από ποιον διενεργείται, υλοποιείται και πώς. Πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του προγράμματος. Διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός, μάλιστα, για να αποφύγουμε καθυστερήσεις άλλων ετών, κύριε Δελή,
Υπήρξε ένας διαγωνισμός ο οποίος έγινε από τον ΟΠΕΚΑ και ουσιαστικά ισχύει για τα τρία χρόνια. Ήταν δύο χρόνια με προαίρεση που έγινε χρήση αυτής. Και μάλιστα είχαμε και την, θα έλεγα, την ιδιαίτερα έτσι, ικανοποιητική στιγμή να μπορούν να ξεκινούν οι διανομές των σχολικών γευμάτων πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές στο παρελθόν. Που θυμάμαι, γιατί απαντώντας και σε επίκαιρες ερωτήσεις, σωστά θέτατε ότι είχε ξεκινήσει για τα καλά η χρονιά και έχουμε φτάσει Χριστούγεννα και μπορεί σε κάποιες σχολικές μονάδες να μην είχαν δοθεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έγινε αυτός ο διαγωνισμός, ότι παρήγαγε αποτελέσματα, όπως επίσης για το τελευταίο στοιχείο που είπατε, για το θέμα το διατροφολογικό, να σημειώσω ότι υπήρξε ειδική επιστημονική συμβολή της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής, αναπροσαρμόστηκε και το διατροφολόγιο των παιδιών και βέβαια λάβαμε υπόψη και αυτά όλα έχουν συμπεριληφθεί και στο διαγωνισμό, όλα αυτά για να μπορεί να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο. Όπως επίσης το Υπουργείο φρόντισε να ληφθούν υπόψη στο διαγωνισμό και οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, προκειμένου το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων να μην διανέμονται τα πλαστικά μαχαιροπύρουνα μιας χρήσης. Πάω τώρα στο κριτήριο επιλογής των σχολικών μονάδων. Ξέρετε ότι είναι σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε γειτονιές που παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών και μαθητριών που ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό κινδύνου φτώχειας. Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητριών και μαθητών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής αποστέρησης. Σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό μαθητριών και μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι οι σχολικές μονάδες εντάσσονται σταδιακά σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί κάθε φορά θα πρέπει προφανώς το ευκταίο να συνδυάζεται και με το εφικτό, ειδικά όταν μιλάμε κάθε φορά για δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία εκ των πραγμάτων τηρούνται. Να σας πω ότι το 2018-19, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα για πρώτη φορά, συμμετείχαν 1058 σχολικές μονάδες. Διανέμονταν τότε 151.276 σχολικά γεύματα. Τη χρονιά 2022-2023 συμμετείχαν 1.629 σχολικές μονάδες, δημοτικά σχολεία της χώρας, με διανομή, αυτό το στοιχείο το οποίο αναφέρεται, 217.267 γεύματα. Για να είμαστε ακριβείς, αυτό δεν καλύπτει το 35% των μαθητριών και μαθητών, αυτό καλύπτει το 41% των μαθητριών και μαθητών, καθώς οι μαθητές μας, σύμφωνα με το υπεύθυνο MySchool, είναι το σύστημα το πλειοφεριακό των σχολείων, είναι 530.428. Για τα μελλοντικά σχέδια θα σας απαντήσω και στη δευτερολογία, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο πρόεδρος θα κάνει τώρα παρατήρηση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υφυπουργό. Παρακαλώ πολύ και τρεις συνάδελφοι για δευτερολόγια σας για 3 λεπτά. Ναι. Μιλήσατε, κυρία Υπουργέ, για πρόοδο. Δεν ξέρω πραγματικά πού την είδατε αυτή την πρόοδο, γιατί ακόμα και σε επίπεδο αριθμών, ο αριθμός των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Λίγο πολύ θα παραμένει ο ίδιος. Άρα και οι μαθητές. Τώρα, αν το 35, αν θεωρείτε πρόοδο, τότε εγώ σας είπα 35 και εσείς είπατε ότι καλύπτει το 41, ούτε καν τους μισθούς δεν καλύπτει, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ξέρετε όμως, κυρία Ζαχαράκη, πάντοτε πίσω από τους αριθμούς, πίσω από τέτοιους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Και εδώ συγκεκριμένα υπάρχουν παιδιά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα σχολεία της Νίκαιας, στον Πειραιά, εδώ κοντά. Από τα 29 λοιπόν σχολεία της Νίκαιας, πέρυσι δεν μπήκαν στο πρόγραμμα, μπήκαν 25 και εξαιρέθηκαν 4. Φέτος τα 25 σχολεία γίναν 26, μπήκε ακόμη ένα, το πιο μικρό. Αυτό όμως το σχολείο συστεγάζεται με σχολείο το οποίο δεν μπήκε στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για ένα σχολείο? Ότι τα παιδιά αυτών των δύο σχολείων που παίζουν μαζί στα διαλύματα, άλλα παιδιά θα παίρνουν το σχολικό τους γεύμα και άλλα όχι. Κάποια θα τρώνε και κάποια όχι. Για σκεφτείτε και τη Θεσσαλία. Έγινε αναφορά προηγουμένως σε μια ερώτηση με την κυρία Μιχαηλίδου. Για σκεφτείτε άλλες περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές. Άραγε στη Θεσσαλία έχουν ανάγκη σχολικών γευμάτων σήμερα που μιλάμε μονάχα 103 δημοτικά σχολεία. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα το δεχτεί αυτό. Εκεί λοιπόν άλλα παιδιά θα τρώνε και άλλα όχι. Βλέπετε λοιπόν σε ποιους παραλογισμούς οδηγεί η πολιτική σας, η αντιλαϊκή σας πολιτική. Όμως το ζήτημα της σύντησης δεν είναι ευκαιριακό και θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αντιμετωπιστεί με όρους καθολικότητας και μόνιμης παροχής για όλους τους μαθητές. Άλλωστε, η ίδια η κυβέρνησή σας επεκτείνει συνεχώς την διάρκεια του σχολικού προγράμματος με το ολοήμερο πρόγραμμα.
Τόσες ώρες δηλαδή θα μένουν τα παιδιά στο σχολείο, θα πηγαίνουν από τις 7 και θα φεύγουν στις 5, στις 6 το απόγευμα και δεν θα έχουν όλα αυτά τα παιδιά ένα σχολικό γεύμα. Συνηγορεί λοιπόν και αυτό για την επέκταση των σχολικών γευμάτων. Και βεβαίως πέρα από αυτά που είπαμε για την αξία της διατροφικής αγωγής ως στοιχείο ανάπτυξης και της προσωπικότητας του ανθρώπου και πόση άραγε σχέση έχει αυτό και με την υγεία και με την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό, επειδή πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό καθήκον και για μια εξαιρετικά σοβαρή λειτουργία, ότι αυτό θα πρέπει να αληφθεί με υποχρέωση του κράτους αποκλειστικά. Να αναπτυχθούν λοιπόν οι κατάλληλες κτηριακές υποδομές, οι αίθουσες σύντησης κτλ. Σταδιακά, δεν λέμε εμείς ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα το κάνουμε, αλλά κάποτε να ξεκινήσει για όλους. Γιατί ξέρετε, μιλήσατε για διαγωνισμούς, αυτή η πολιτική επιλογή εκχώρησης τέτοιου είδους προγραμμάτων, κοινωνικών προγραμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα, τα ιδιωτικά συμφέροντα μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα όχι από καμιά διάθεση προσφοράς, αλλά καταλαβαίνετε, μπαίνουν για να αποκομίσουν κάποιο κέρδος. Το κέρδος, μάλλον. Αυτό όμως έχει επίπτωση πολλές φορές και στην ποιότητα των προσφερωμένων γευμάτων. Και αυτό μας το έχουν καταγγείλει και το έχουμε διαπιστώσει και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, μας το έχουν πει και πάρα πολλοί γονείς. Για λόγους λοιπόν κοινωνικούς, παιδαγωγικούς, αλλά και ανθρωπιστικούς, θα πρέπει το κράτος να το αναλάβει. Όμως την απάντηση. Ξέρω τι θα πείτε στη δευτερολογία σας, μαντεύω δηλαδή, το υπονοήσατε ήδη στην πρωτολογία σας, το γράφετε άλλωστε και στην εγκύκλιο τη φετινή με την οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα. Λέτε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν θα, η οικονομική επιβάρυνση αυτού του προγράμματος, και το λέτε και με καμάρι προφανώς, η οικονομική επιβάρυνση είναι εντός των ορίων που τίθενται στο τρέχον μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, και αφορά αποκλειστικά και μόνο την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ. Ξέρετε, εντός των ορίων είναι η φράση η κρίσιμη. Το κρίσιμο, κυρία Ζαχαράκη, είναι κάθε πολιτική δύναμη που θέτει αυτά τα όρια. Για εσάς τα όρια τίθενται στις περιβόητες δημοσιονομικές αντοχές του κράτους, που συνήθως είναι πάρα πολύ μικρές όταν πρόκειται για τις ανάγκες του λαού και απεριόριστες όταν πρόκειται για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Για εμάς, και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά, για εμάς τα όρια τίθενται πάντα εκεί όπου καλύπτονται οι σημερινές, οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του λαού. Το αίτημα λοιπόν παραμένει, λαϊκό αίτημα και διεκδίκηση, δωρεάν γεύμα και δεκατιανό σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές και τις μαθητρίες της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ. Επειδή μου αμφισβητήσετε την αύξηση των αριθμών, να θυμίσω ότι είναι σημαντικό. Και ήταν η κυρία Φωτίου που ήταν στο Υπουργείο, φαντάζομαι ότι μπορεί να σας το πιστοποιήσει, η σημασία αυτού του προγράμματος να λες από τις 1058 μονάδες, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι, έχουμε φτάσει στις 1628. Εντάξει, είναι σημαντικό. 1629, να το πω έτσι. Όπως επίσης, εξίσου σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή, μετά από τις πολύ σημαντικές επισημάνσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για το θέμα το διατροφολογικό, έχουν ληφθεί υπόψη στον νέο διαγωνισμό που έγινε στον ΟΠΕΚΑ και η κυρία Φωτίου ξέρει πολύ καλά πόση δυσκολία υπήρχαν στους διαγωνισμούς που πέφτανε με αποτέλεσμα να φτάνουν τα γεύματα πάρα πολύ αργά στα σχολεία. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Ευτυχώς τώρα θα ξεκινήσουν Οκτώβριο. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα ξεκινήσουν Οκτώβριο και συνεχώς να βάζουμε στόχους όσο μπορούμε. Εγώ δεν έρχομαι εδώ πέρα να λέω πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Εγώ λέω αυτά τα οποία μπορώ να κάνω. Να εξαντλώ τα περιθώρια όσο μπορούμε δημοσιονομικά, επαναλαμβάνω, για να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες σε περισσότερα σχολεία. Γιατί έχει γίνει αυτή η προτεραιοποίηση στις σχολικές μονάδες, που πολύ σκεμμένα το ανέφερα πριν, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πηγαίνει μια πρωτοβάθμια, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει επίσης ότι τα σχολεία επιλέγονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ποιες είναι αυτές οι σχολικές μονάδες και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής. Στη δική σας κιόλας εκλογική περιφέρεια, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί φέτος 132 σχολικές μονάδες και 6 ειδικά σχολεία. Μακάρι να έχουμε συνεχώς το περιθώριο, όπως ήδη έχουμε προϋπολογίσει 5 εκατομμύρια παραπάνω, αντί για 102 στα 107 εκατομμύρια για το 24-25, να μπορούμε συνεχώς να καλύπτουμε περισσότερα σχολεία. Πρέπει όμως, νομίζω, και αυτό θα είναι μια κατάκτηση, αν θέλετε, και εδώ έτσι και για τη Βουλή, να μπορούμε τουλάχιστον να παραδεχόμαστε ότι έχει καταγραφεί μια πρόοδος σημαντική. Τώρα, για το αν υπάρχει κάποιο σκοπό στο ότι οι διαγωνισμοί γίνονται με ιδιωτικές εταιρείες, θα σας έλεγα ότι για να μιλάμε για την υλοποίηση του προγράμματος, μπορείτε να το ζητήσετε διαχρονικά από το Υπουργείο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπος για να μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να φτάνει εν τέλει το γεύμα ζεστό στο κάθε παιδί. Επιτρέψτε μου όμως μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και σε μια αρμόδια επιτροπή.
το πώς αξιολογείται το πρόγραμμα, έτσι όπως διανοργείται όλα αυτά τα χρόνια, αν τελικά αυτό το φαγητό το οποίο δίνουμε στο παιδί καλύπτει και την ανάγκη εκείνη τη στιγμή για να να τρέφεται πολύ σωστά, αλλά και τελικά πώς αξιολογείται, πώς χρησιμοποιείται από κάποια σχολεία που μπορεί να μην γίνεται η καλύτερη χρήση. Εγώ θα ήθελα να την κάνουμε με ειλικρίνεια αυτή την κουβέντα για τα σχολικά γεύματα. Έτσι ώστε όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία δίνονται, επειδή δίνονται σε ανθρώπους και καλύπτονται πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, να κάνουμε την καλύτερη χρήση τους. Αυτό λέω με καμία διάθεση, αν θέλετε έτσι, αντεκλήσεων και ανταλλαγής επιχειρημάτων, αλλά μόνο για το όφελος του κάθε παιδιού το οποίο λαμβάνει το σχολικό γεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υφυπουργό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να υποθεί, γιατί είναι και το θέμα των ελέγχων. Θέλω να σας πω λίγο κάποια στοιχεία από τον ΟΠΕΚΑ, για να το έχετε για την πληρότητα της απάντησης. Λοιπόν, ο συντελεδόχος του προγράμματος ΟΠΕΚΑ... Α, θέλετε να το αφήσω για να μην σας κουράσω, να το δώσωστε. Ωραία. Δειγματοληπτική έλεγχη σε 7 αναδόχους, σε 6 διαφορετικές πόλεις, 8 έλεγχες στην Αθήνα και από ένας έλεγχος στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαμία, Ρόδο και Τρίπολη. Μιλάμε πάντα στον ανάδοχο, έτσι, γιατί ο έλεγχος, όπως επίσης για τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, τακτική έλεγχη της εγκαταστάσεις των μονάδων παραγωγής από τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας από την κατατόπου έτσι περιφέρεια και τον ΕΦΕΤ. Αυτά για την πληρότητα της απάντησης.